Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε το πρώτο περιστατικό θανάτου από στρεπτόκοκο Α στη χώρα μας, αν και επεσήμανε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μια εξάχρονη κατέληξε την περασμένη εβδομάδα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης λόγω επιπλοκών που της προκάλεσε λίμωξη από στρεπτόκοκο. Το τραγικό περιστατικό δημοσιοποιήθηκε μετά τη σχετική ενημέρωση που έκανε το νοσοκομείο στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων. Αστρεπτόκοκκος είναι ένα κοινό μικρόβιο το οποίο ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού το έχει στο λαιμό του χωρίς να νοσεί, δηλαδή είναι φορείς. Μιλάμε για το συνηθισμένο στρεπτόκοκκο ομάδας Α που είναι το συνηθέστερο είτε μικροβιακής αμυγδαλίτιδα στα παιδιά, βέβαιως κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Είναι σχετικά σπάνιο να το δούμε σε μικρότερα από 5 χρονών παιδιά. Είναι ένα μικρόβιο όμως το οποίο μπορεί να προκαλέσει και άλλες λοιμώξεις, όχι μόνο αμυγδαλίτιδα. Μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων και βέβαια εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι όταν περάσει στην κυκλοφορία του αίματος στα διεισδυτικά στελέχη που μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρή σιψεμία που μπορεί να είναι και θανατηφόρα όπως ήταν το περιστατικό πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Ο στρεπτόκοκκος δεν είναι ένα δύσκολο μικρόβιο στην αντιμετώπιση, είναι ευαίσθητο σε κοινά αντιβιωτικά όπως είναι η απλή πενικυλίνη. Το θέμα είναι απλά ότι υπάρχουν κάποια στελέχη του τα οποία είναι διεισδυτικά, invasive, δηλαδή μπορεί να προκαλέσουν σιψεμία. Έχουν δηλαδή μεγάλη παθογόνο δύναμη. Ευτυχώς αυτά τα περιστατικά είναι πολύ σπάνια. Βέβαια υπάρχει μια καταγεγραμμένη αύξηση στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει όμως λόγος ανησυχίας γιατί αυτά τα κρούσματα είναι ούτως ή άλλως πολύ σπάνια. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα. Ενώ βλέπουμε στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις κάθε μέρα, οστρακιά, αμυγδαλίτιδα, λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, τα διεισδυτικά στελέχη που προκαλούν σοβαρή νόσο είναι σπάνια. Στις κοινές λοιμώξεις είναι ο πονόλαιμος βασικά. Τα συμπτώματα της στρεπτοκοκκικής κοινάχησης, φαρυγκοαμυγδαλίτιδας δηλαδή, και κάνει και συμπτώματα από το δέρμα, δηλαδή συμπτώματα κυταρίτιδας, λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων που μπορεί να συνοδεύονται από πυρετό, ερήθημα, πόνο, τοπικά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν ένας ασθενής έχει ανοιχτές δερματικές βλάβες που μπορεί το συγκεκριμένο μικρόβιο να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και αιματογενώς να προκαλέσει διασπορά σε διάφορες αιστείες. Ευτυχώς τα περιστατικά όμως διεισδυτικής στρεπτοκοκκικής λοιμώξης είναι σπάνια. Η σύσταση που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά είναι γιατί είναι ένα κοινό μικρόβιο που υπάρχει στη δερματική χλωρίδα και στο λαιμό. Είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, να μην είναι δηλαδή πολλά παιδιά μαζί. Αν υπάρχει λόγος να φοράνε μάσκα, γιατί είμαστε και σε σεζόν τώρα Φεβρουάριο που είναι το πικ των αναπνευστικών λοιμώξεων και της γρίπης. Έχουμε πάρα πολύ γρίπη τύπου Α αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική και βέβαια να πλένουν τα χέρια τους με νερό, ζεστό νερό και σαπούνι.